καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος του DLC 1 για το Hyrule Warriors Age of Calamity, το λεγόμενο Pulse of the Ancients. Συνεχίζουμε σήμερα την πορεία που είχαμε αρχίσει στο προηγούμενο μας το βίντεο. Είχαμε, αν θυμάστε, είχαμε ολοκληρώσει τα γύρω-γύρω side quests πριν μπούμε στα κύρια campaigns του καινούργιου DLC 1. Είχε κυκλοφορήσει την Παρασκευή που μας πέρασε. Φυσικά το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στο G3 Great Games, www.greatgames.com.cy. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει στο καινούριο το DLC. Φυσικά το DLC δεν είναι δωρεάν για το παιχνίδι, είναι γύρω στα $20 αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο DLC είναι ένα πακέτο 2, το expansion pack είναι $20 περίπου. Το πρώτο DLC είχε κυκλοφορήσει την Παρασκευή, μας δίνει μερικά έξτρα campaigns που θα δούμε και σε λίγο. Λοιπόν, μας λέει να πάμε να κάνουμε ένα upgrade τα όπλα μας. Θα το δοκιμάσουμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε το link πρώτα. Έχουμε πάρει κάποια δυνατά. Έλα, ναι. Προχώρησε. Βασικά κάνεις upgrade τα όπλα στο EXP των όπλων να γίνουν πιο δυνατά. Διαλέγεις όπλα τα οποία είναι κάπως strong, δυνατά δηλαδή για να ενισχύσουν το power sword. Αλλά σου τρώει λεφτά. Αυτό είναι το downside. Κάνουμε upgrade και τις φίλες μας εδώ. Ακόμα λίγο. Ωραία. Θα κάνουμε και upgrade και τη Zelda. Τη δύναμη. Εδώ είσαι. Και μας έμειναν ακόμα λίγα λεφτά. Όχι. Εδώ. Ένα έχουμε λεφτά. Άρα να βγάλουμε αυτό. Όχι. 1.800. Εντάξει. Μόνο 2 μπορούμε να βάλουμε τα λεφτά που έχουμε. Εντάξει, κάτι είναι. Και αφού κάναμε ένα upgrade τα όπλα, χάρη και ο φίλος μας, πάμε σε ένα από τα 3 levels που πρέπει να νικήσουμε. Μάλιστα, εδώ να διαλέξουμε το link σαν πρώτο, σαν δεύτερο. Show us what you're made of. Ωραία. Θα το αλλάξουμε και τη φορά, σα. Αφού μας έδωσε πριν το DLC δίνει δωρεάν το Ancient, την αρχαία ενδυμασία του Link. Εδώ είσαι. Και αυτό μας δίνει και την περικεφαλαία. Εδώ είσαι. Δεν ντυμένος Guardian, το έχετε καταλάβει. Και πάμε. Να κάνουμε και ένα cooking. Μήπως το χρειαστούμε. Μπορεί να το χρειαστούμε, μπορεί όχι. Εδώ τι έχουμε, όχι, ούτε. Μπορεί να χρειαστούμε το revival. What a treat. Πάμε.
Είναι το Hyrule Warriors Age of Calamity, το πρώτο DLC, κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Φυσικά στο Nintendo Switch, που αλλού. Λοιπόν, θα μας κρατήσει βασικά λίγο busy μέχρι να μας κυκλοφορήσει το Breath of the Wild 2. Έχουμε ακόμα ένα DLC να περιμένουμε φθινόπωρο, χειμώνα, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω. Τα ξέρω και απ' έξω, με κυκλοπαίδια. Λοιπόν, είναι hack and slash video game. Θερίζεις και προχωράς. Λοιπόν, για να δούμε. Locate the vicious monsters. Έχουμε και το χάρτη, μάλιστα. Δεν φαίνεται. Δεν βλέπω να έχει time limit, άρα we can take our time and have fun. Έλα εδώ. Αχα, έλα και εδώ εσύ. Περιμένουμε μας. Επ. Έλα, θες τι φορτιάζει. Όχι. Δεν πέθανε ακόμα, γιατί... Και, πού έχουμε άλλο... Α, εντάξει, έχουμε δύο players, ξέχασα. Άρα, μπορούμε να αλλάξουμε στον Link. Να προχωρήσουμε ανάλογα. Έχει και ο Link μπροστά του να πιάσει. Ποιος, εσύ δε φορτιά. Defeated. Νάτε μωράκια. Hey.
Έχω σε μια βομπούα. Λοιπόν, χάρτης, τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, κάτι άλλο που είδαμε. Κάμερα. Οπα, 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 οπα. Πάμε από εδώ. Φορούμε καλά. Μας έλειπες τώρα, Electric Moblin. Ρε φίλε, έλεος. Έλα. Το ήταν. Κομπέτε βουρ, πού είναι τους. Οκ. Νομίζω έχουμε πιάσει και αντικείμενα για να πάρουμε στον Ρόμπι, στο Ancient Lab, που αν θυμάσαι στο προηγούμενο μας το βίντεο, είχε ξεκινήσει, μας είχε κάνει μια εισαγωγή στο ότι πρέπει να μαζεύουμε αντικείμενα, materials, για να του παίρνουμε πίσω, μας δίνει όπλα. Να φτιάξει όπλα, τώρα να δούμε μαζί. Εμφανίστηκαν καινούργια, μάλιστα. Μας δείχνει που πρέπει να πάμε. Αλλά να πάμε λίγο... Τι έχει εδώ, και να μας δίνει. Μάλιστα. Οκ. Okay. Πού είναι ο Ρόμπι. Πάμε σε αυτό που μας δείχνει τουλάχιστον.
έχουμε Zelda, έχουμε Link, αλλά έχουμε και Main Enemies, πολλούς Guardians. Σημαίνει ότι This looks quite satisfying. Πρέπει να κάνουμε και πολύ cooking. Να πάρουμε και ένα εδώ, χρειαστεί. What a treat. Είναι και time limited, που σημαίνει πρέπει να βιαστούμε για να το, για να το φέρουμε εις πέρας. Και επειδή είναι και δύο, πρέπει να, να μην ξεχνιέμαι με τον έναν και να μην χρησιμοποιώ τον άλλον. Για να δούμε. Press X in the middle of regular attack combo to perform different strong attacks. I know. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έλα. Loading. Οπ. Μας πήρε. Ω, έχουμε δύο Guardians εδώ. Πάει ο πρώτος. Ακόμα ένα έξω. Εδώ. Εκεί είναι και τούτος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Προχωρήσουμε. Όχι, πάμε στον Link. Ο οποίος Link και βρεθά κούραδα με πως είναι. Τι είναι το πρώτο. Προχωρούμε. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Εδώ. Όχι. Yeah.
Έτσι, μπράβο. 6 από τα 9. Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα λίγο. Λοιπόν, πάμε έτσι. Είναι σημαντικό να σκοτώνεις τους μικρούς, γιατί διάσου το Power Surge πάνω αριστερά της οθόνης. Το γεμίζει. Για να κάνεις το special movement με το σπαθί. Δύο Guardians να περιμένω. Και μας έμειναν και δύο λεπτά μόνο. Άντε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Και πού είναι ο άλλος, εδώ είσαι. Επίσης και ο όχθος. Λοιπόν, πάμε στην φίλη μας, εδώ. Δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σε αφήσω γιατί έχω δουλειά. Να μπορέσουμε να πάμε. Εδώ πάμε. Λοιπόν, εσύ είσαι. Θέλει κι άλλο. Success. Αυτό ήταν. Σε βρούν να φύγουν. Στο τσακ. Πώς κάνεις access το Ancient Laboratory αφού... Τώρα να δούμε. Έχει και Blood Moon, μάλιστα. Μας κάνουν όλα τα άλλα. A vicious presence fled. Έφυγε μας κάποιος δηλαδή. Okay. Κάτι κάνω, κάτι φθαρώ. You. Ah.
Πάμε και μας δείχνει. Μπορούμε να αλλάξουμε τον παίχτη μας με τον Link. Λοιπόν, κάτσε να δω τι είναι. Time limited. Έχει Guardians. Μάλιστα. Και ποιος μας διαφεύγει συνέχεια, γιατί Vicious has fled που λέει, μάλλον είναι κάποιος κακός ο οποίος μας διαφεύγει συνέχεια μέχρι να τον συναντήσουμε στο παιχνίδι. If you want to reflect on what you've learned, you can check out tutorials in the options menu accessed by pressing minus. Yep. Λοιπόν, τι κάνουμε. Δεν τον αγώριζε μέσα, αλλά πάμε μπροστά. Γιατί, τι κάνω λάθος. Οπ! Επ! Τι γερέ! Λέξε τώρα. Έλα ρε φίλε. Άρα. Γιατί με βοηθά με την κάμερα. Έλα. Κάμε σε κοφέτσι. Except the target monster. Άρα ακολουθάμε. Αν πρέπει να το σκοτώσω. Και τώρα μου το λέτε. Άρα προχωρούμε πάνω και ακολουθά μας. Κάτι μου διαφεύγει. Defeat all enemies except the target monster. The target monster είναι το μεγάλο αυτό. New objective, play. Τι. Είτε the target monster. Okay. Λοιπόν. Yeah.
Και πρέπει να ζήσουμε το άλλο. Να ζήσουμε. Πέρασε. Απομακρύνω λίγο από τον άλλο. Ναι. Ναι, έλα, έλα. Okay. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι. Λοιπόν, αριστερά. Πώς το θέλω στο χάρτη, πάνω. Δεξιά, εδώ είσαι. Και πρέπει τώρα... Ποιον δεν πρέπει. Α, μάλιστα. Το κίτρινο είναι το μπλε. Πρέπει να νικήσεις τους υπόλοιπους και όχι τον τρίτο. Okay. Για να δούμε. Να παίξουμε ακόμα ένα. Πάντως είναι αρκετά ενδιαφέρον και το DLC σου δίνει καινούργια campaigns που σου κάνουν να συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί εντάξει, χωρίς τον DLC κάπου βαλτώνεις με το video game, με Vicious Presence Flair, εντάξει. Παίξουμε ακόμα ένα. Μας λέει να βάλουμε ένα upgrade τα όπλα μας. Δεν χρειάζεται. Να κάνουμε ακόμα ένα εδώ. Μάλιστα. Δεν μας λέει ακριβώς τι έχει, αλλά εμείς μαστούμε. Άσχημα να αλλάξει το animation και δείχνει κάτι άλλο. Λοιπόν. Vicious Monsters. The Folk at the Royal Ancient Lamb has assigned scripted titles to Vicious Monsters based on the individual characteristics. Αλήθεια. Οκ. Και εδώ και εδώ. Καλλιώδες μεγνήσεις. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίο. Capture the outpost. Μάλιστα, the outpost. Hey!
πάρουμε λίγο αέρα. Το φιλός μας, ναι. Λοιπόν, επόμενο objective. Προχωράμε. Οδό. Όπα. Τούτος. Δεν κάνει τίποτε το. Έλα. Έχει τι ωραία. Τώρα πάμε καλά. Λοιπόν. Έλα ρε. Too late. Αμή attack. Πρέπει καν να... Okay.
καταλάβουμε. Με τίποτε, πολλά δυνατός. Όχι ρε φίλε, ας αφήσεις χέρια. Με κανούλα τα άλλα ρε κουμπάρε, σε σένα. Πάμεντες καλά, ε. Έλα. Επήγαινε ο ένας τουλάχιστον. Μέγα λάθος. Επίσης ο δεύτερος. Έμεινε μήνα... Όχι, μήνα πιο. Όντα με το άλλο. Είστε ρε τάλλος. Γίνεται ρε. Αρκετά δύσκολο μπορώ να πω. Πώς τι αφήνει ρε. Αυτό έλεγε να κάνουμε ένα upgrade όπλα. Λοιπόν, έφυγε και τούτο. Έμεινε μας η τεράστια μπάλα. Yeah.
Δεν πεθανείς ή δεν πεθανείς. Ακόμα λίγο. Άλλο. Άφησα. Τέλος. Πού το είδα. Εγώ εντάξει, περίμενα ότι θα αυξηθεί η δυσκολία. Είναι πολύ ωραίο. Έτσι όπως είναι. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι θα μας πει τώρα στο χαρτί. A vicious presence fled. Μάλιστα. Λοιπόν. Έκανε save to clear module. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο μέρος του Hyrule Warriors Age of Calamity DLC 1, το Paths of the Ancients. Θα κάνουμε και τρίτο μέρος. Γιατί είναι πολύ ωραίο το gameplay. Ευχαριστώ όλους όσοι ήσασταν σήμερα μαζί μου στο gameplay του σημερινού μας video game. Εννοείται το video game είναι διαθέσιμο στους G3 Great Games, στον Στεφανή, όπου πουλάνε video games, το ξέρετε, μπορείτε να το αγοράσετε και φυσικά online μέσα από το eShop μπορείτε να αγοράσετε το expansion pack, το οποίο περιέχει τα δύο DLCs. Το πρώτο δόθηκε τώρα τον Ιούνιο, το δεύτερο θα δοθεί πιο μετά, σε δύο μήνες περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.